Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ο όρος διπλοπενιά. Η διπλοπενιά είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική και δεν ξέρουν και ακριβώς τι σημαίνει. Και υπάρχει και σε πολλούς στίχους από παλιά τραγούδια. Διπλοπενιά λοιπόν αναφέρεται στο μπουζούκι συνήθως όταν παίζουμε διπλές νότες. Διπλές νότες μπορούμε να έχουμε όταν παίζουμε για παράδειγμα τρίτες ή έκτες. Εδώ θα δείξω ένα παράδειγμα με τρίτες. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι που μπορούμε να παίξουμε διπλοπενιά. Ο ένας τρόπος είναι να παίξουμε μονές, με μία πενιά. Δηλαδή, όχι μόνο με την πένα κάτω, μπορούμε να το κάνουμε και με την πένα κάτω πάνω, που είναι και πιο σωστό ακόμη, έτσι, μονές. Αυτό λοιπόν είναι η διπλοπενιά, η πρώτη μορφή. Η δεύτερη μορφή είναι όταν παίζουμε σε τρίχα, όχι με μονές, δηλαδή όταν παίζουμε αυτό. Αυτό βέβαια υποχρεωτικά θα πρέπει να παίξουμε την πένα κάτω πάνω. Και η τρίτη μορφή διπλοπενιάς την έχουμε δει ήδη στην άσκηση που κάναμε με τις διπλές νότες για το τρέμολο. Είναι όταν κάνουμε το ίδιο πράγμα με τρέμολο για να δώσουμε, να γεμίσουμε το χρόνο. Δηλαδή αυτό. Αυτή την τεχνική με τις διπλές νότες και το τρέμολο την ονομάζουμε αλλιώς και ρομάντσα. Είναι το στυλ ρομάντσα, το οποίο το χρησιμοποιούσε αρκετά ο Γιώργος Ζαμπέτας σε ταξίμια του και σε αρκετά κομμάτια του έχει χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική. Αυτή λοιπόν είναι η διπλοπενιά και στις τρεις μορφές της. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, κάνετε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!